Πάμε στα αντισεδέκ. Άνευ ανθυποψηφίου, ο Μανώλης Σιζόπουλος αναγκηρύχθη εκ νέου πρόεδρος του κόμματος τον περασμένο Σάββατο, ενώ χθες στήθηκαν κάλπες για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων. Είχε προηγηθεί την περασμένη Παρασκευή η έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πάντα αποφάσισε με βάση το καταστατικό του κόμματος και σχετική νομική γνωμάτευση να προχωρήσει την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Παγκύπρου Συνεδρίου με σύγκλησή του την επομένη. Η ομάδα πρωτοβουλίας τώρα για τη σωτηρία και την αναδιοργάνωση της ΕΔΕΚ βγήκε στην αντεπίθεση, θυμίζοντας το δικαστικό διάταγμα που εκκρεμεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον βουλευτή του κόμματος Κωστή Ευσταθίου και τον κύριο Μαφάκη Σολομονίδη, είναι γενικός διευθυντής της ΕΔΕΚ, να δούμε πού είναι σήμερα η κατάσταση. Θα κάνω αρχή με εσάς, κύριε Ευσταθίου, ο οποίος ήσασταν και στο Στρασβούργο. Δεν ξέρω και να θέλατε, δεν θα μπορούσατε κιόλας να παρευρεθείτε σε αυτό το έκτακτο συνέδριο. Δεν έπρεπε, για παράδειγμα, οι βουλευτές του κόμματος να ερωτηθούν να είναι παρόντες? Να ρωτήσετε τους... Ναι, μας ακούει βέβαια, γι' αυτό είναι και μαζί. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, έγινε όπως το έχετε περιγράψει μια διαδικασία ταχύτατη με την οποία καταλήξαμε χτες στις εσωκομματικές εκλογές. Είχα την θέση πάντα και την έχω και τώρα ότι αυτή η διαδικασία δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει όλο αυτό το διάστημα που προσπάθησα να τηρήσω έτσι μια στάση συγκαταβατική, ότι θα έπρεπε να προχωρήσει το συνέδριο με ένα μητρό πάνω στο οποίο θα συμφωνούσαν όλοι ή σχεδόν όλοι, παρά να προχωρούμε με ένα μητρό το οποίο αμφισβητείται και ενώπιον δικαστήριων. Δεν εισακούστηκα. Προχώρησε η κατάσταση όπως προχώρησε και είχαμε τα όσα έγινε, τα οποία πόρο απέχουν από διαδικασίες σοβαρές ενός σοβαρού κόμματος όπως είναι η ΕΔΕΚ. Ναι. Βεβαίως σήμερα είναι μια άλλη μέρα και το ερώτημα είναι ο βουλευτής του κόμματος. Γνωρίζουμε και τη θέση του κ. Μυριάνθους που ήταν πολύ πιο έντονη από εσάς το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια να λέγεται. Οι βουλευτές του κόμματος αυτού αναγνωρίζουν τη νέα ηγεσία, αν θέλετε, με το διάταγμα αυτό ισχύει για το Μητρό της Λευκωσίας. Πώς θα λειτουργείτε δηλαδή, θα πηγαίνετε στα κεντρικά της ΕΔΕΚ, θα είστε, επειδή δεν ξέρω κιόλας πώς θα γίνει την επόμενη μέρα. Με όλες αυτές τις διαμαρτυρίες, αγωγές ετοιμάζονται, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής κάνει λόγο για έκνομες, παράτυπες διαδικασίες. Σήμερα πού βρίσκει κανείς την ΕΔΕΚ? Ή πόσες ΕΔΕΚ συναντά? Η ΕΔΕΚ μία ήταν, πάντα θα είναι μία η ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ δεν ανήκει σε κανένα, ούτε στον Σιζόπουλο, ούτε στον Ευσταθίου, ούτε σε κανέναν άλλο. Η ΕΔΕΚ ανήκει στον κόσμο της, στα μέλη, στους φίλους της, στην ιστορία της, τίποτε πέραν αυτού. Αυτό είναι το μόνο σοβαρό και σταθερό. Ναι, αλλά χθες πήγαν, αν δεν κάνω λάθος, χίλιοι τόσοι να ψηφίσουν. Το Μητρό πώς είναι, ναι. Δεν είναι 7.000 και τόσοι? Δεν ξέρω πραγματικά, ναι. Το Μητρό μας πει ο κύριος Σολομονής, με την ευκαιρία τον καλωσορίζω. Να μας το πει ο κύριος Μορφάκης, γιατί πραγματικά εφόσον ήταν το Μητρό το οποίο ήταν η διαφορά, προφανώς ο αριθμός, καλό είναι να μάθουμε και πώς είναι, ναι, τελικά γραμμένοι μες στο κόμμα. Έχει πρόβλημα. Είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Αυτό το οποίο όμως οφείλω να πω εγώ ότι θα κάνω. Εγώ είμαι βουλευτής του κόμματος. Έχω ακόμα 4 χρόνια να τιμήσω αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο και την προτίμηση τους. Αυτό θα κάνω. Θα είμαι όσο μπορώ νομοθέτης σοβαρός, με βάση τη συνείδησή μου, πάντοτε με την, ναι, προσήλωση προς την αλήθεια. Από εκεί και πέρα έχουμε μια ηγεσία de facto, στα πράγματα. Υπάρχει μια ηγεσία του κόμματος. Αν η ηγεσία αυτή του κόμματος επιθυμεί επιτέλους να προχωρήσει σε μια ενωτική πορεία, να το πράξει, θα το συζητήσουμε. Μακάρι να είναι αυτή η επιλογή της. Αν είναι μια επιλογή, αντιλαμβάνεστε, συγκρουσιακή, τότε μόνο κακό θα κάνουμε. Ναι. Σας λέω, είμαι εδώ, οφείλω να
οφείλω να ασκήσω τα καθήκοντα μου με σοβαρότητα και αυτό θα πράξω. Ναι. Μείνετε όμως, κύριε Φσταθείο, να πάρουμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Σολομονίδη, γιατί θα έρθω να δούμε και πώς λαμβάνονται συλλογικά αυτές οι αποφάσεις και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά τώρα και έρχονται και οι εκλογές. Λοιπόν, κύριε Σολομονίδη, λέτε ότι όλα έγιναν νόμιμα, μάλιστα έχετε και γνωμάτευση, αντιλαμβάνομαι. Το διάταγμα αυτό που είναι σε ισχύ για το μητρίο που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, δεν σας ενοχλεί? Και πείτε μας κιόλας και πόσο είναι τώρα το μητρό από το οποίο πόσοι μπορούν να ψηφίσουν. Αγαπητή κυρία Σάβα, καταρχήν να καλωσορίσω τον συναγωνιστή μου και φίλο μου Κωστίνε Φσταθείου. Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο που έχει αναφέρει ο Κωστής. Ξέρει πόσο τον σέβομαι και πόσο τον εκτιμώ. Ναι. Και δεν θα μπω σε καμία περίπτωση σε αντιπαράθεση. Μα δεν θέλουμε ότι αυτή είναι η πρόθεση, να σας πω κάτι, λόγω χρόνου. Όχι, μα θέλω και εγώ να πω, να ολοκληρώσετε. Απλά, κύριε Σολομονίδη, το ερώτημα αφού θα ολοκληρώσετε είναι επειδή τον χαιρετάτε τώρα, τον ενημερώσατε για το συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα? Έχουν ενημερωθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής νόμιμα από τον πρόεδρο του κόμματος για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί όλοι, ήταν προσκεκλημένοι τα μέλη να παρευρεθούν και να καταθέσουν τις απόψεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει παρουσιαστεί μια ενυπόγραφη γνωμάτευση από τους νομικούς συμβούλους, την οποία ενώπιον όλων των μελών, δεν είμαι νομικός, έχω γνώσεις, έχω άποψη, αλλά η γνωμάτευση ήταν συγκεκριμένη και στα πολλά ερωτήματα και τα δικά μου αλλά και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, την ερώτηση την οποία μου είχετε κάνει, κατά πόσον υπάρχουν απαγορευτικά διατάγματα για να προχωρήσουμε ή όχι στο συνέδριο. Κατηγορηματικά οι νομικοί σύμβουλοι μας συμβούλευσαν γραπτός ότι δεν υπάρχει κανένα διάταγμα που να απαγορεύει τη συνέχιση του τακτικού Παγκύπριου συνεδρίου. Που έχει αλίμονον, είμαστε ανθρώποι στην πολιτική, να επιζητούμε την παρανομία και τις παρατυπίες. Αυτή ήταν η νομική γνωμάτευση η οποία είχαμε μπροστά μας. Ναι. Από εκεί και πέρα αποφάσισε το ίδιο όργανο το οποίο είχε συγκαλέσει το τακτικό συνέδριο στις 30 Ιουνίου στην παρουσία και του συναγωνιστή του Κωστή του Ευσταθείου, που με τις τοποθετήσεις του και την παρουσία του καθόρισε τη σωστή διαδικασία της απόφασης στις 30 Ιουνίου και για τον διορισμό της Επιτροπής Διαπιστευτηρίων και για το μητρό μελών του κόμματος. Ήταν η απόφαση σεβαστή από όλους και σε κανένα διάταγμα και κανένας δεν έχει αφισβητήσει τη συγκεκριμένη απόφαση προκήρυξης του συνεδρίου. Από εκεί και πέρα, στη διαδικασία προκύψαν αρκετά διατάγματα. Προκύψαν διατάγματα, αγαπητή κυρία Σάβα, μία μέρα πριν την αργία, προκύψαν διατάγματα Παρασκευή η ώρα 5 το απόγευμα, που δεν έδιναν περιθώρια στο κόμμα να λειτουργήσει. Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει? Ναι. Και μέσα στην νομική γνωμάτευση είχαμε και τη λήξη της θητείας, αγαπητή κυρία Σάβα, που το καταστατικό δεν έχει καμία μπρόνοια που να δίνει παράταση στην υφιστάμενη ηγεσία, την προηγούμενη ηγεσία μάλλον, και ο συναγωνιστής μου και αγαπητός μου φίλος ο Κωστής Ασμεδιάστης, αν υπάρχει κάποια πρόνοια που να εμπορούσε να δίνει περισσότερο χρόνο νόμιμα σύμφωνα και με το καταστατικό, και δεν την ετηρήσαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα έπρεπε να αποφασίσουμε ή να μείνει στο κενό το κόμμα και χωρίς ηγεσία και με τις αφισβητήσεις των συναγωνιστών ή με την προσωπική τους άποψη, και από την άλλη να ολοκληρώσουμε το συνέδριο από τη στιγμή που είχαμε την νομική γνωμάτευση από πολλούς και την εισήγηση από πολλούς ότι είναι πολιτική πράξη. Δεν ήταν χρήση του Μητρώου να συγκαλέσουμε την Κεντρική Επιτροπή και να πάρει η Κεντρική Επιτροπή μια απόφαση. Να. Αλλά θα έρθω και στο Μητρό. Άκουσα και τον συναγωνιστή μου τον Ηλία τον Μυριάφθος να μιλά για το Μητρό και πιο παλιά και χτες. Καλά, την επαρχιακή συνδιάσκεψη της ΠΑΦΟΥ που ήταν υποψήφιος πρόεδρος ο πλέον στενός του συνεργάτης, ο κοινοβουλευτικός μας συνεργάτης της ΠΑΦΟΥ, υποψήφιος πρόεδρος για την επαρχιακή επιτροπή, και ο συναγωνιστής μου Ηλίας ήταν παρόν στη συνδιάσκεψη.
και ψήφισε στη διάσκεψη. Δεν είχε πρόβλημα το Μητρό τότε. Αφού είχε πρόβλημα το Μητρό, γιατί έβαλε το στενό του το συνεργάτη να είναι υποψήφιο στην επαρχιακή στη διάσκεψη ναι. τη Πάφου. Μα είναι διάφορα τα Μητρό, ανά επαρχή το... αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι το πρόβλημα τώρα δεν εστιάζει στο Μητρό τη επαρχία Λευκοσία. Κυρία Σάβα, έναν είναι το Μητρό. Έναν είναι το Μητρό του κόμματος. Και πείτε μας το Μητρό πάθος. Τώρα για να μάθουμε και όλοι πώς είναι μέσα σε αυτό το Μητρό σήμερα. Χθες πώς ήταν δικαίωμα. Υπάρχει ένας αριθμός που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω επακρινώς. Είναι γύρω στις 7.000. Γύρω στις 7.000. Και, χθες, και αυτό θεωρείτε ότι από τις 7.000 που ήρθαν χθες και ψήφισαν, βεβαίως δεν ξέρω, επειδή μπορεί να μην ήταν τόσο το ενδιαφέρον, χίγη τόση για, για τον αναπληρωτή και τους αντιπροέδρους, είναι ικανοποιητικό. Βεβαίως είναι ικανοποιητικό. Απλά ρωτώ, δεν ξέρω τα. Ναι. Από τη στιγμή που σε άλλες περιπτώσεις, κυρία Σάβα, είχαμε εκλογές για ανάδειξη προέδρου και, προσήλθα 1.800 άτομα για ανάδειξη προέδρου της ΕΔΕΚ. Τις τελευταίες προεδρικές εκλογές που είχαμε στο κόμμα ήρθαν περίπου 3.500. Αλλά εδώ, στην παρούσα φάση, πρέπει να δείτε και το στενό περιθώριο. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι με τα διατάγματα που έχουν γίνει, έχουμε καλέσει τον κόσμο σε έκτακτα συνεδρία, σε κεντρικές επιτροπές, σε επαρχιακές συνδιασκέψεις, σε εκλογές των επαρχιακών συνδιασκέψεων. Και το μικρό ενδιαφέρον, ναι, ήταν μόνο για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, για τη θέση των αντιπροέδρων και μόνο. Ναι, απλά κύριε Σολομονίδη, φιλοξενούσαμε εμείς τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, και λέγαμε ότι εκείνη τη μέρα θα συγκαλεί το Κεντρική Επιτροπή. Κάποιοι αριθμός που ήταν ικανοποιητικός για να συγκληθεί, του ζήτησαν του κύριου Σιζόπουλου να το συγκαλέσει λόγω και εκλογών προεδρικών κλπ. Δηλαδή, ο ίδιος δεν προμηνεί ότι αγωνιά για το γεγονός ότι εκπνέει θητεία, επειδή μα είπε δεν είχε και υποψήφιο. Δηλαδή, δεν ήταν αυτή η πρόθεση, ήταν προέκυψε. Το θέμα, κυρία Σάβα, δεν ήταν αυτό. Οι 40 και πλέον συναγωνιστές μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα και με το καταστατικό, απευθύνθηκαν στον πρόεδρο. Ούτε σε μένα, ούτε σε κανένα. Ναι. Στον πρόεδρο απευθύνθηκαν, που είχε το δικαίωμα να τη συγκαλέσει. Και ο πρόεδρος δεν καθορίζει την ατζέντα της έκτακτης συνεδρίας. Οι 40 καθόρισαν την ατζέντα της έκτακτης. Ήταν όμως 40 την πρώτη φορά ή ήταν η απαρχή για να μπορεί να συγκληθεί την επόμενη χωρίς απαρτία. Δεν υπήρχε απαρτία, γι' αυτόν και αναβλήθηκε και έχει συγκαλεστεί την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Οι όποιες αποφάσεις θα επέρνονταν την Πέμπτη δεν θα ήταν νόμιμες. Δεν θα ήταν σωστές. Mm-hmm. Δεν θα ήταν καταστατικά ορθές. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Σολομονίδη. Να σας αποδεσμεύσω κάποιες πολιτικές ερωτήσεις τώρα που έχει να κάνει. Αν θέλετε να ακούτε τον κύριο Σταθίου, πρώτα να απαντήσετε. Είστε νομικός και απορώ δεν αξιοποιήσετε από το κίνημα, το κόμμα κύριε Σταθίου, σε αυτή τη γνωμάτευση. Έχετε άποψη εσείς αν ήταν ή όχι το διάταγμα απαγορευτικό για να γίνει το εκλογικό συνέδριο. Υπήρχε ένα διάταγμα το οποίο. Την ανάγνωση του διατάγματος εμφανερό ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία. Ναι. Εσείς ξέρετε τους συναδέλφους σας που είπαν ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, αλλά και να είναι και να έχουν τη γνώμη τους, σεβαστή, με την οποία διαφωνώ και νομικός και πολιτικός. Ξέρετε, απλά επειδή έχω ακούσει τον αγαπητό μου Φάκη να μιλάει και πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Εγώ ήμουν στο Στρασβούργο. Αντιλαμβάνεστε, σε αποστολή της Βουλής. Ειδοποιήθηκαν, είδα το email, στο email μου και το άρχισε το απόγευμα, ότι την επόμενη μέρα, νωρίς το απόγευμα, θα υπήρχε η Κεντρική Επιτροπή. Όπως βεβαίως είδα μετά το απόγευμα της Παρασκευής, ότι ναι, την επόμενη μέρα έχουμε συνέδριο. Αν αυτά, πραγματικά αρκεί η κατάσταση, είναι μια κατάσταση για την οποία πρέπει να χαίρεται κανένας, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλο χάσμα απόψε. Δεν είναι η καλύτερη κατάσταση και δεν έχουμε στείλει αυτό το οποίο θα έπρεπε να στείλουμε, ότι είμαστε κόμμα το οποίο σεβόμαστε πρώτα απ' όλα την ισοκομματική δημοκρατία. Δεν μπορεί επειδή υπάρχουν διαφορές πάνω στο Μητρό, οι οποίες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, να κάνουμε και ένα δεύτερο λύσφημα, επειδή καθυστερήσαμε. Ανακαλύψαμε τελευταία στιγμή ότι λύγει και η θητεία μας, άρα θα πρέπει να τα κάνουμε άρον-άρον όλα αυτά τα ζητήματα. Και κάτι το οποίο λέχθηκε σήμερα το πρωί από τον
Μαρία του Σιζόπουλου και με στεναχώρησε. Είναι πού ήταν, λέει, ο Σταθείο στο συνέδριο να τα πει. Ο Σταθείο καταρχά ήταν στο Στρασβούργο. Και δεύτερον, ναι, δεν είναι τα διατάγματα που δημιούργησαν την κρίση. Είναι η κρίση που οδήγησε στην έκδοση διατάγματων. Ασχέτως εάν δεν έλαβα μέρος, γιατί δεν πίστευα ότι. Μάλλον να πω και το λάθος μου σε αυτή την όλη την περίπτωση, τα τελευταίους μήνες, πίστευα αφελώς ίσως, ότι με το να είναι κάποιος συγκαταβατικός και προσπαθεί να ενοποιήσει, να φέρει κοντά τους οτιδήποτε συναγωνιστές, ότι θα προσέφερα υπηρεσία στο κίνημα. Έκανα λάθος. Φαίνεται ότι η συγκατάβαση, η μετριοπάθεια εκλήφθηκε ως αδυναμία και ως συγκατάθεση. Ναι, έκανα λάθος. Θα έπρεπε να ήμουν πιο καυστικός όταν σχολίαζα και προχωρούσα στην κριτική. Σήμερα τι κάνετε. Αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο δυστυχώς αποδεικνύεται ότι έχει αίτημα δημοκρατίας, αλλά σας λέω, οφείλω να συνεχίσω την πορεία μου σαν βουλευτής αυτού του κινήματος, σεβόμενος στις αρχές του. Ναι, κύριε Σταθείο, όμως τώρα τι κάνετε. Κάνατε λάθος. Πράγματι, υπήρξατε μετριοπαθή σε όλο αυτό. Είπαμε και ο συνάδελφός σας της ΕΔΕΚ, ο κύριος Μυριάνθος, ήταν πολύ πιο έντονος. Ήταν και επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας για τη σωτηρία και αναδιοργάνωση της ΕΔΕΚ. Εσείς από σήμερα πώς θα λειτουργείτε, θεωρώντας ότι δεν έγιναν δημοκρατικά οι διαδικασίες, σας στεναχώρησε και ο κύριος Σιζόπουλος, λέτε. Παραμένετε βεβαίως βουλευτής αυτού του κόμματος, όμως η ΕΔΕΚ είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα. Πώς θα συνεννοάσετε τι θα ψηφίζετε. Μετά έχουμε εκλογές προεδρικές. Θα συμμετέχετε στις διεργασίες με άλλα κόμματα, ποιος θα είναι ο υποστηρικτής, τι θα γίνει εκεί. Δεν είμαι μέλος ούτε της Κεντρικής Επιτροπής, δεν είμαι μέλος. Αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι αξιωματούχος του κόμματος. Έχω την άποψή μου. Θα καταλήξουμε. Προφανώς το κόμμα θα πρέπει να καταλήξει να υποστηρίξει τον υποψήφιο εκείνο με τον οποίο έχει μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση πρώτη στο εθνικό ζήτημα. Αυτό θα το δούμε όμως στην πορεία. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να κυριαρχήσει στην ΕΔΕ είναι ο διάλογος, ό,τι περισσώζεται να περισσώσουμε. Πραγματικά σας λέω, υπάρχει αυτή τη στιγμή εν της πράγμασης de facto ηγεσία. Δεν είμαι εγώ που θα κρίνω, τα δικαστήρια που θα κρίνουν αν γίνει οποιαδήποτε αγωγή ή αίτηση στο δικαστήριο, με την οποία εγώ είμαι. Έχω κάθε καλή διάθεση να συνεργαστώ προκειμένου να μην προσβάλλουμε έτσι περαιτέρω, να μην πληγώσουμε περισσότερο τους φίλους και τα μέλη της ΕΔΕΚ. Δεν θεωρείτε όμως ότι η ζημιά έγινε, κύριε Σταθείο. Θέλω ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Να. Και πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί τώρα. Και προς τα μέσα και προς τα έξω. Και η κοινωνία που μας ακούει. Μάλιστα. Κυρία Σαββά. Ναι, παρακαλώ. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τον Κωστή για το τελευταίο που έχει πει. Ούτως ή άλλως την Κυριακή το έχει δηλώσει δημόσια ο Πρόεδρος ότι είμαστε εδώ, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Όχι για τον Κωστή, γιατί ο Κωστής είναι στις πόρτες. Είναι μέσα, είναι η ΕΔΕΚ, για να μην τα μηδενίζουμε. Μιλούμε για όλους για να προσέλθουμε σε έναν διάλογο, να βρούμε εκείνα τα λίγα που μας χωρίζουν και να προχωρήσουμε. Ο συναγωνιστής ο Κωστής είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Το καταστατικό προβλέπει και λέει ότι οι νυν βουλευτές του κόμματος μετέχουν υπεράριθμα με δικαίωμα ψήφου και άποψης. Άρα είναι στην Κεντρική και στην Νέα Κεντρική Επιτροπή και ο Ηλίας ο Μυριάθους και ο Κωστής ο Ευσταθείου και βεβαίως θα συγκληθούν και βεβαίως θα είναι μέρος των αποφάσεων και για τις προεδρικές εκλογές και βεβαίως θα προχωρήσουμε μαζί ενωμένοι. Εμείς εκείνο που λέμε αυτή τη στιγμή, οι λίγοι, οι πολύ λίγοι που οδήγησαν το κόμμα στα δικαστήρια έχουν 6 διατάγματα. Τα 5 έχουν ακυρωθεί, αγαπητή κυρία Σάβα, είναι εκεί, τα γνωρίζουμε όλοι. Έχει μείνει μία απόφαση, την αναμένουμε και αυτή, αν εκδοθεί εντός των ημερών, θα καλεστούμε όλοι συλλογικά να την αναλύσουμε και να δούμε πώς προχωρούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ηγεσία στο κόμμα. Η συνεργασία της ηγεσίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι σε όλα τα επίπεδα και θα το απαιτήσουμε να είναι σεβαστή από όλους. Οι απόψεις και το έργο του Κωστή διαχρονικά και στη Βουλή είναι αναγνωρίσιμη από όλους και πέραν του στενού κομματικού μας κύκλου των μελών, αναγνωρίζεται και από βουλευτές αλλά και από άλλα κόμματα.
Βεβαίως και θα συνεργαστούμε, αλλά πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΔΕΚ έχει γυρίσει σελίδα σήμερα. Εγώ δεν αναγνωρίζω, κυρία Σάβα, ως επίσημη ΕΔΕΚ και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής κανέναν, καμιά ομάδα που λειτουργεί εντός του κόμματος, είτε λέγονται 100 ή 200 ή 607. Ναι. Έχουμε απάντηση και για αυτούς και έχουμε και αρκετές αγωγές που θα κινηθούν. Κύριε Σολομονίδου, βεβαίως, κύριε Σταθίου, το θέμα είναι πώς... Οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ονόματα τους χωρίς κανέναν δικαίωμα. Ωραία. Το θέμα, αντιλαμβάνομαι όλων σας, είναι αυτοί οι λίγοι που λέτε, λίγοι πολύ, είναι και αν αναφέρεται στην ΕΔΕΚ επί συνόλου ή σε αυτούς που κάνουν κακό στην ΕΔΕΚ. Το πρόβλημα είναι ότι η ΕΔΕΚ είναι λαβωμένη και είναι... Ναι. Όχι, κατάλαβα τι λέτε, το παραφράζω εγώ. Για τους 6-7 που οδήγησαν το κόμμα στο δικαστήριο. Προς Θεού δεν αναφέρομαι κανέναν άλλον. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα το οποιοδήποτε να διαφωνεί, να καταθέτει απόψεις και να προσπαθεί να πείσει τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ, κύριε Σολομονίδη. Αλλά στο τέλος της ημέρας η πλειοψηφία θα παίρνει τις αποφάσεις και θα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, εφόσον επικαλούμαστε τη δημοκρατία, να ακολουθούμε τις αποφάσεις και να στηρίζουμε την πλειοψηφία των συλλογικών οργάνων. Ευχαριστώ, κύριε Σολομονίδη. Κύριε Σταθίου, κλείνοντας, παίρνετε πίσω αυτό που είπατε για την ΕΔΕΚ, ότι είναι εταιρεία περιορισμένη ευθύνη. Ο κύριος Σολομονίδης, με τον οποίο χαίρομαι που τον ακούω. Μακάρι αυτή την ενωτική, το ενωτικό λόγο να τον έχει και ο πρόεδρος του κόμματος. Δυστυχώς σήμερα το πρωί που τον άκουσα στο ΡΙΚ να μιλά και ενδεχόμενες διαγραφές, όποιον δεν του αρέσει δεν να σηκωστεί να φύγει, δεν προμηνύονται και καλά τα μηνύματα. Δεν μένουμε στην ΕΔΕΚ με το ζόρι. Η ΕΔΕΚ είναι το σπίτι μας και θα μείνουμε στην ΕΔΕΚ. Είτε συμφωνώ ή κάποιος μαζί μας είτε διαφωνεί. Αυτό το οποίο πραγματικά καλό είναι αυτή την ηγεσία, την de facto ηγεσία του κινήματος, να ανοίξει τα χέρια και να σταματήσουμε επιτέλους τον πόλεμο χαρακομμάτων. Να σταματήσουμε να βλέπει ο ένας τον άλλο και στο κάτω-κάτω, εάν διαφωνώ εγώ με τον κύριο Μορφάκη Σολομονίδη, δεν είναι επειδή τον μισώ ή έχω κάτι μαζί του ή θέλω να καταστρέψω το κόμμα ή αυτός το κόμμα. Έχουμε μια διαφορετική άποψη, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη περί δημοκρατίας, περί διαδικασιών. Το θέμα, κύριε Σταθίου και κύριε Σολομονίδη, είναι αυτά που λέτε που δεν έχετε προσωπικές διαφορές. Σύνδεμα για ένα Μητρώο είναι ή δεν είναι, να αναρωτηθείτε και να προβληματιστείτε για τους ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ και την κοινωνία, έτσι όπως συζητάμε, τι αποκομίζει και αν αυτό περιποιεί τιμή για αυτό το κόμμα με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλη ώρα. Κυρία Σάβα, και το Μητρών έναν είναι και είναι νόμιμο και είναι αυτό που ψήφισε η Κεντρική Ευχαριστώ Επιτροπή. Πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Γεια σας.